Τον δικό της βηματισμό αναζητά στη νέα δημοτική περίοδο η παράταξη Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή, που λίγες ημέρες μετά τη συγκρότηση του Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε μια πρώτη συνεδρίαση απολογιστικού χαρακτήρα για όσα μεσολάβησαν από τις εκλογές. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο Δημαρχείο, η παράταξη και ο επικεφαλής της Λάζαρος Νάτση στάθηκε στην σύμπραξη των τριών παρατάξεων, που όπως είπε επιβεβαιώνει την προετοιμασία που υπήρχε και αποδείχθηκε με τις ανεξαρτητοποιήσεις και τον ορισμό τους σε θέσεις αντιδημάρχων, δύο συμβούλων από την παράταξη Καλογιάννη. Ο κ. Νάτσης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή και τον κ. Ελισάφ να γνωστοποιήσουν στην κοινωνία ποιο είναι το πλαίσιο της σύμπραξης με τις άλλες δύο παρατάξεις. Και εκεί βέβαια ήταν και το κύριο θέμα, πώς θα προέκυπτε η διοίκηση του Δήμου και μέσα από τις συνεργασίες των παρατάξεων πώς θα είχαν τους αντιδημάρχους. Και αυτό είναι εντυπωσιακό και δείχνει βέβαια και την προετοιμασία η οποία υπήρχε κατά κάποιο τρόπο από πριν και είχαν γίνει όλες τις συνεννοήσεις. Στην πρώτη συνεδρίαση πήγαμε σαν να μην συμβαίνουν τίποτα. Αμέσως μετά είχαμε την ανεξαρτητοποίηση δύο συμβούλων από την παράταξη της Ταπιέρας της Καλογιάννη και αμέσως μετά τον ορισμό τους ως αντιδημάρχων. Και ταυτόχρονα κατέθεσαν και οι δύο παρατάξεις με τους επικεφαλείς των Γκόντα, τον πρώην δήμαρχο, και τον Τάρι τον Παντζόκα, κατέθεσαν στο Προεδρείο που είχε εκλεγεί τη δέσμευσή τους πλέον ότι θα προχωρήσουν σε συνεργασία με το Δήμαρχο. Αυτό βέβαια, όπως ξέρετε, σύμφωνα με το άρθρο 1 το οποίο προκύπτει από την αλλαγή της νομοθεσίας από την νέα κυβέρνηση, υποχρεώνει πλέον τις δύο παρατάξεις να γίνουν μία. Κατά κάποιο τρόπο, οδηγήθηκε σε αυτές τις επιλογές, οι οποίες ήταν προσφερότερες για τον ίδιο, με δύο παρατάξεις, έστω και αν είναι γνωστό ότι γίνεται στον χώρο της κεντροδεξιάς ή της δεξιάς, να το πούμε έτσι, αυτές οι παρατάξεις και σε επίπεδο προγραμματικό και λοιπά, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει και ορισμένα χαρακτηριστικά στη νέα αυτή παράταξη που δημιουργήθηκε αναγκαστικά. Εμείς προβήκαμε βέβαια σε μία ανακοίνωση και είναι ένα θέμα το οποίο και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναδείξουμε. Είναι ότι μετά τη συγκρότηση πλέον αυτής της ενιαίας παράταξης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γνωστοποιηθεί και στην κοινωνία ποια είναι η συμφωνία, ποιες είναι οι προγραμματικές θέσεις τις οποίες ήρθαν κοντά αυτές οι παρατάξεις για να ξέρει και η κοινωνία τι πρόγραμμα πλέον κινείται, που έχει υποχωρήσει η μία παράταξη ή η άλλη και ποια είναι τα κοινά σημεία με βάση τα οποία προχωράνε. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και νομίζω ότι θα αποφύγουμε να το κάνουμε. Είναι όμως σημαντικό και είναι ευθύνη με βάση και τις εξαγγελίες που υπάρχουν, ότι όλα γίνονται ανοιχτά απέναντι στους δημότες και προς την κοινωνία και όλα είναι γνωστά και οι συνεργασίες οι οποίες είναι υποχρεωτικές να γίνουν θα γίνουν βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε. Αυτό λοιπόν, γεια σου, Βουλιά. Αυτό λοιπόν έχει σαν συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, να πρέπει να δούμε συγκεκριμένα, διότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες μιλάνε για ιδιωτικοποίηση σε διάφορους χώρους του Δήμου, για ΣΔΙΤ κλπ. Και διάφορες άλλες προτάσεις, οι οποίες θα έρθουν έτσι κι αλλιώς το επόμενο διάστημα.